Τι έγινε, τι θες? Να βοηθήσω. Τι κάνεις, δεν τεμπελιάζεις, ούτε μισό τείχο δεν έχεις βάψει. Ψάχνω να δω τι διχρωμία θα κάνω στο παιδικό δωμάτιο. Θέλω να έχει χρώματα, να ξυπνάει το παιδί και να είναι χαρούμενο. Να δω ότι σίγουρα πρέπει να φύγει το καφέ. Α, ναι, και τι να βάλω? Ψάχνω. Ένα διακριτικό εκρού, ίσως. Του χειρουργείου, πας καλά, ρε. Παιδικό δωμάτιο θα φτιάξουμε. Εδώ δε γαλάζω. Και το υπόλοιπο τον δίνουμε τα πετσαρία, με παιδικά σχέδια. Ναι, και ποιος θα την κολλήσει την ταπετσαρία, βλαμμένε? Εμείς. Εσύ δεν κολλάς ούτε ίωση. Έχεις κολλήσει ποτέ τα πετσαρία? Όχι, αλλά θα μάθω. Θα πειραματιστείς το δικό μου το σπίτι. Εγώ φταίω, ρε, που έρχομαι να σε βοηθήσω με τη στιλιστική μου δυνότητα. Οι ταπετσαρίες, αν θες να ξέρεις, είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Άσχετε. Θα βάλουμε μία στο παιδί και μία στη Δάφνη. Κάτι με δέντρα, θυμάται και την Εδώ. Ωραία, να βάλουμε και ένα ριάκι μέσα, να ξυπνάω το βράδυ κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνω τουαλέτα. Ε? Ένα είδες πλησάσχετος όμως. Το τρεχούμενο νερό είναι καλή ενέργεια. Ναι. Ξέρεις ποια άλλη είναι καλή ενέργεια? Θα βάλεις τη φορμίτσα σου, θα πάρεις ένα πινέλο και θα αρχίσεις να βάφεις. Ωραία, αν θες να βάλεις απόχρωση δημόσιο υπαλληλή, βάλ την. Εγώ θα πω στη Δάφνη ότι είχα φρέσκο σχέδιο και εσύ δεν το δέχτηκες. Να σου πω, ήρθες εδώ να βοηθήσεις ή να με συγχύσεις? Α, μου ήρθε έμπνευση. Θα βάλουμε μια βάση και από πάνω θα ζωγραφίσουμε. Ένα ηλιοτρόπιο, ένα δελφίνι. Με μια καπέλα συστήνα, κάτι απλό, βρε παιδί μου. Ευνουχίζει τη φαντασία μου. Πιάσε βούρτσα και προχώρα, μην ευνουχίσω και σένα. Όλο θα τα πω στη Δάφνη. Ρε, πιάσε βούρτσα, λέμε. Ταυτοποιήθηκε το πτώμα της νεαρής γυναίκας που ανασύρθηκε από τη Μαρίνα. Πρόκειται για την Άννα Βεργή. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση της δολοφονίας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θύτες ανέσυραν από το σημείο και ένα όπλο. Κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για το όπλο το οποίο σκότωσε τη νεαρή γυναίκα. Λουκάς Βενέτης, ηλεκτροχρωματιστής, παρακαλώ. Έλα, Λουκά μου. Μόλις τώρα ανακοίνωσαν το όνομα της Άννας στις ειδήσεις. Τι να κάνω? Πιάσε μια μπατανόβουρτσα και έλα να εκτονωθείς μαζί μας. Έλα, ρε Λουκά. Τι να κάνω, να πάω στην ασφάλεια? Η Νόρα μου είπε να πάω από μόνη μου. Ναι, αυτή είναι η καλύτερη κίνηση. Ξέρει τι λέει ο σύζυγός μου. Ναι, να πάω μόνη μου ή με δικηγόρο? Και μόνη σου να πας, βέβαια. Δεν το κάνεις το δικηγόρο. Αν πας με δικηγόρο, θα σε υποπτευτούν χωρίς λόγο. Εντάξει. Λοιπόν, θα πας και θα τους πεις τις πληροφορίες που έχεις για την Άννα. Επιλεκτικά όμως. Εντάξει. Θα σε ακούσουν και θα σε στείλουν στην ευχή της Παναγίας. Μέχρι να με ξανακαλέσουν. Ναι, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί και να σε ξανακαλέσουν αν έχουν απορίες. Βλέποντας και κάνοντας, να πούμε τώρα. Τι έγινε, ρε? Πάλι ραλί και εσύ. Τελείωνε και θα στεγνώσει και θα αφήσει ατέλειες. Αλλά κορίτσι μου, σε κλείνω τώρα. Όταν ξεπερδέψεις, πάρε με. Τι έγινε και κυκλώμιασες? Είπαν το όνομα της Άννας στις ειδήσεις. Μάλιστα. Προσδεθείτε. Να σου πω. Αυτό το χλωμό μ' αρέσει. Λες να το βάλουμε σαν βάση στο διάδρομο? Γεια στο διάλο. Έλα. Σήκω να σε πάω όπως είσαι στο χρωματοπολείο για δείγμα. Ρε, άντε προχωράμε να αφήσω αποτύπωμα της μούρης στον τοίχο του παιδιού. Άντε. Έλα, σε περιμέναμε. Κάθισε. Ανακοινώθηκε το όνομα της Άννας. Ναι, το άκουσα. Η Εριέτα έχει πάει ήδη στην ασφάλεια. Άρχισαν τα όργανα. Με το καταστατικό έχεις κανένα νέο? Θα σας πω. Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Καλά δεν λένε. Τα παντρεμένα ζευγάρια μοιάζουν. Αυτοί άρχισαν ήδη να λένε τα ίδια. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι η εταιρεία έχει πρόσωπο και το εντοπίσαμε. Μάλιστα. Ναι. Το δυσάρεστο ποιο είναι? Ότι το πρόσωπο έχει και όνομα. Το οποίο ποιο είναι? Αντιγόνη Λαζαρίδη. Ζόλα μέσα αυτή η γυναίκα. Συγγνώμη, ο Λουκάς και ο Νικόλας το ξέρουνε? Καλά, ας τους αυτούς εκεί που κάθονται. Βάφουν το σπίτι, θα μας χρειαστεί. Γιατί την ΕΔΕΜ δεν βλέπουμε να την παίρνουμε ποτέ πίσω από την Αντιγόνη. Τι κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα με την Αντιγόνη στα πόδια μας. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω, ρε φίλε. Η Αντιγόνη έχει την ΕΔΕΜ. Τώρα μεγάλε, αυτό είναι το σπίτι σου. Το οποίο έχω να σου πω ότι έχει γίνει κούκλα. Το μέγαρο υπάτια. Τι κάνεις εκεί, ρε ηλίθεια? Ψεκάζομαι, κολόνια. Τι, πώς θα πάω έτσι, λίγη, θα πάω στη σύζυγό μου. Ρε βλήμα, είναι γυναικείο. Ναι. Α, πειράζει. Πειράζει, ξέρεις πόσο κάνει, άχρηστε.
Το τέλειωσε. Σιγά μου, ρε γκρίνια, σιγά θα σου πάρω όλα από το περίπτερο. Άντε, πάμε να φύγουμε. Μην πανικοβαλόμαστε. Ταυτοποίηση θα γινόταν. Ζήτημα χρόνου ήταν. Το θέμα είναι να μην φτάσουν σε σένα, Λευτέρη. Έλα, Λουκά, πού ήσουν? Έβαφα τη δόη Χαλανδρίου. Όχι, Παναγιά. Τι μυρίζει έτσι? Ο πανίβλακας. Όχι, από τα χρώματα είναι τώρα. Συζητάμε εδώ τα καθέκαστα με συγκρατημένο πανικό. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω το απλό. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον άγνωστο Χ που λέει και ο σοφός πεθερός μου. Το δολοφόνο δηλαδή. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και ο γνωστός Ψ, για πανταχού Ντέζι. Πάλι αυτή? Βέβαια. Όπου γάμος και γιορτή, η Ντεζούλα πρώτη. Θέλει μερίδιο από τα διαμάντια, αλλιώς θα πάει στην αστυνομία. Και η βαρετή ζωή μας αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό το άρωμα που μυρίζεις? Λεμόνι. Δεν ξέρω, βγάλ' το, γδύσου. Σαν φτηνό γυναικείο άρωμα είναι, σαν αυτά που πηγαίνουν στους αρρώστους στα νοσοκομεία. Τώρα την προσβάλλεις την κοπέλα. Κοπέλα. Κάτσε να ξεμυρίσει λίγο ο χώρος και θα μεταφερθούμε σιγά σιγά. Τι, έχει πολύ έντονη μυρωδιά? Ναι, πολύ. Να φανταστείς ότι ο ηλίθιος άδειασε όλη την κολόνια σου πάνω του για να μην μυρίζει. Ω, χάλτε να εξηγείς τώρα στην ώρα γιατί αντί για μπογιά μυρίζει γυναικεία κολόνια.